Φίλοι και φίλες, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Κατά κυριολεξία, παίζεται ένα θέατρο του παραλόγου, το παίζεται σε τρίτο πρόσωπο με αλφαγιώτα, να μην παρεξηγηθούμε, ένα θέατρο του παραλόγου από την πλευρά των δανειστών της χώρας. Μέχρι τώρα τι ξέραμε? Ξέραμε ότι ζητάνε 5,4 δισεκατομμύρια πρόσθετα μέτρα, που είναι μέτρα κυρίως φορολογικά, δεν είναι κόψιμο δαπανών. Το μείγμα αυτό, για το μείγμα αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση, που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων και πολύ λιγότερη στο κόψιμο των δαπανών του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τελεία. Έρχονται τώρα οι δανειστές, μετά το ταξίδι του κυρίου Τσακαλώτου και τις επαφές που είχε, και μας φορτώνουν ένα πανοπρίκι, όχι κυρίες και κύριοι απολαβών, αλλά οδύνης. Ένα ρετυρέ οδύνης, και λένε, ακούστε, επειδή δεν είμαστε σίγουροι αν στη διετία με αυτά τα 5,4 δις θα πιάσετε τον δημοσιονομικό στόχο που είναι 3,5% πλεόνασμα, εμείς λέμε βάλτε και στην άκρη, ψηφίστε και επιπλέον μέτρα, δηλαδή 5,4 δις συν 3 δις επιπλέον, για να τα έχουμε κάβα, μήπως δεν πιάσετε τους στόχους, να μπορέσουμε από εκεί να πιάσουμε αυτά που δεν θα μπορέσετε να πετύχετε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ζητούν πανοπρίκι οδύνης, πρόσθετο λογαριασμό οδύνης 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, κάτω από αυτές τις συνθήκες η αξιολόγηση δεν φαίνεται να κλείνει. Εμείς ευχόμαστε να κλείσει η αξιολόγηση, αλλά για την ώρα δεν φαίνεται να κλείνει. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του ωστόσο, και κυβερνητικές πηγές, ενώ βλέπουν καταρχήν ότι δημιουργείται αδιέξοδο, επιμένουν όμως ότι εκεί γύρω, στις γιορτές, λίγο πριν το Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα, θα μπορέσουμε να τελειώσουμε με την αξιολόγηση για να προχωρήσουμε επιτέλους στη συζήτηση για το χρέος, την οποία συζήτηση για το χρέος, κυρίες και κύριοι, έχουν μετατρέψει σαν τη γραμμή του ορίζοντα οι πιστωτές μας. Όσο την πλησιάζουμε, τόσο ο ορίζοντας, η γραμμή του ορίζοντα απομακρύνεται. Κατά τα άλλα, πρέπει να πούμε ότι τα μαντάτα είναι κακά και λένε ότι θα έχουμε, μπορεί να φτάσουμε και σε περικοπές 30% στο εισόδημα των συνταξιούχων. Και λέω στο εισόδημα των συνταξιούχων, κυρίες και κύριοι, γιατί για μας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν είναι οι κύριες συντάξεις ή τα επικουρικά, και τα επικουρικά έρχονται να αθρηστούν στο εισόδημα του κάθε συνταξιούχου. Κατά τα άλλα, πρέπει να πούμε ότι στην Ιδωμένη πάλι είχαμε εικόνες χάους. Η αστυνομία, και έτσι έπρεπε να κάνει, προφανώς εκτελώντας πολιτικές εντολές, επιτέλους τα λέγαμε, προσπάθησε και χωρίς να χρησιμοποιήσει βία προς τιμήν της ελληνικής αστυνομίας και κατάφερε για 2-3 ώρες να ανοίξει τη γραμμή του σιδηροδρόμου. Έχουν εγκλωβιστεί πάνω από 200 βαγόνια με εμπορεύματα, αλλά στη συνέχεια είχαμε ένα ατύχημα με θύμα έναν Κούρδο πρόσφυγα, το οποίο λειτουργήσε σαν θριαλίδα, βλέπετε τις εικόνες, σαν θριαλίδα για τους υπολείπους, με αποτέλεσμα να επιτεθούν με λωστούς, με πέτρες, κοιτάξτε εδώ, σε αυτοκίνητο της αστυνομίας, να το σπάσουν, εικόνες οργής, εκεί που η απελπισία γίνεται οργή, γίνεται επιθετικό πνεύμα. Άσχημες εικόνες, πολύ άσχημες εικόνες. Το αποτέλεσμα ήταν 2-3 ώρες μετά να ξανακλείσουν την σιδηροδρομική γραμμή και βεβαίως να εξακολουθήσει να υφίσταται ο αποκλεισμός της χώρας σε επίπεδο επικοινωνίας μέσω σιδηροδρόμου προς τα έξω. Κοιτάξτε λωστάρια εδώ. Κοιτάξτε ανθρώπους οι οποίοι είναι οργισμένοι. Οργισμένοι κατά της Ελλάδος γιατί? Γιατί τι φταίει η Ελλάδα? Η Ελλάδα η οποία κρατάει ψηλά τον ανθρωπισμό της, η Ελλάδα η οποία τους προσφέρει, η Ελλάδα η οποία είναι μια πολύ φιλόξενη αγκαλιά για όλους τους. Θα πρέπει να καταλάβουν, φίλοι και φίλες, ότι το πρόβλημά τους δεν λύνεται έτσι και, εν πάση περιπτώσει, ο ελληνικός λαός και το ελληνικό κράτος είναι το μόνο που δεν φταίει. Δεν είναι καλές αυτές οι εικόνες. Δεν μπορούν να συνεχιστούν αυτές οι εικόνες και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί οποιοδήποτε, είτε είναι πρόσφυγας ή παράνομος μετανάστης, είτε έχει οργή υπερχιλίζουσα, είτε έχει το οποιοδήποτε δίκαιο με το μέρος του, γιατί η σύγχρονη Ευρώπη του φέρεται τόσο κοινικά. Δεν έχει δικαίωμα να στρέφεται εναντίον του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους. Και αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε, αυτό το αυτοκίνητο έχει αγοραστεί με λεφτά του ελληνικού λαού, με λεφτά του ελληνικού κράτους.
Δεν έχει λοιπόν κανείς το δικαίωμα, όταν η Ελλάδα ανοίγει την αγκαλιά της, να συμπεριφέρεται έτσι σε περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους. Τώρα, κατά τα άλλα, αυτές είναι οι εικόνες, να τις δούμε λίγο ακόμη, τις είδαμε νομίζω, χαρακτηριστικές. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα πρέπει να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε σημαδεύτηκε από τα έκτρωμα που έγιναν στο συνέδριο της ΟΝΕΔ. Περίπου 400 σύνεδροι, οι οποίοι με βάση το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας θα έπρεπε να ψηφιστούν μέσα από τις εκλογές αυτές και να εκπροσωπήσουν την ΟΝΕΔ στο 10ο συνέδριο που θα γίνει το επόμενο τριήμερο στην Αθήνα, τελικά δεν εξελέγησαν. Ο κύριος Μητσοτάκης παρενέβη και κατήργησε ουσιαστικά την νεολαία. Είπε ότι δεν θεωρεί ότι δεν έγιναν οι εκλογές, δεν θα παραστούν εκπρόσωποι της νεολαίας στο συνέδριο. Εγώ αναρωτιέμαι αν αυτό δεν έχει και προβλήματα ακυρωσιμότητας των εργασιών του συνεδρίου. Εν πάση περιπτώσει, πολιτικό όργανο είναι το συνέδριο, άρα οι πολιτικές αποφάσεις μπορούν να καλύπτουν πολλά σε θέματα νομιμότητας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι θα καταργήσει και θα επανιδρύσει την οργάνωση νέων της Νέας Δημοκρατίας, μια οργάνωση η οποία είναι ιστορική και η οποία έχει ήδη ζωή 42 ετών. Αυτά και πολλά άλλα, κυρίες και κύριοι, στη σημερινή επικαιρότητα, όπως συνηθίζω να λέω, και σήμερα η χώρα μας αποδεικνύει ότι παράγει περισσότερες ειδήσεις και από αυτές που μπορούμε να καταναλώσουμε ως κοινό. Καλωσορίζω κοντά μου 4 εκλεκτούς φίλους από διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες. Θα επιχειρήσουμε μαζί να περιηγηθούμε αυτό τον άγριο, επικίνδυνο αλλά και ενδιαφέροντα σε κάθε περίπτωση κόσμο της καθημερινής επικαιρότητας. Νίκος Μανιός, γιατρός στο επάγγελμα, παλιός συνδικαλιστής του νοσοκομιακού χώρου, για πολλά χρόνια θα έλεγα ο ιστορικός πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών εδώ στην Ελλάδα, βουλευτής Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Κοντά του ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διετέλεσε στο παρελθόν σύμβουλος του τότε Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Καλώς ορίσατε, κύριε Δαβέτα. Σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού. Πολιτισμού, ασφαλώς. Να μην παρεξηγούμαστε. Ασφαλώς. Καθαρίσουμε. Ασφαλώς. Κοντά μας από το χώρο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ο κύριος Λάμπρος Ρώσης. Καλώς ορίσατε, κύριε Ρώση. Από τα νεότερα στελέχη, έχει σημασία ότι επαγγελματικά προέρχεστε από το χώρο της ανοιχτής οικονομίας, είναι έτσι? Σωστά. Ωραία. Και κλείνουμε τη συντροφιά μας με έναν ακόμη εκλεκτό φίλο. Είναι ο κύριος Δημήτρης Στρατούλης, πρώην Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ιδρυτικός στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Γεια και χαρά σε όλους. Λοιπόν, χωρίς άλλα προλεγόμενα, κύριε Μανιέ, εδώ η κατάσταση πλέον είναι, ξεπερνάει και τα όρια του θεάτρου του παραλόγου. Αν ζούσαν η ΟΝΕΣΚΟ και Πιραντέλο, θα έσκιζαν τα έργα τους. Ναι. 5,4 δις το νέο καπέλο, το οποίο είναι βέβαιο ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αδυνατεί να πληρώσει. Και δεν έφταναν αυτά, μας απειλούν τώρα με άλλα 3 δις. Γιατί λέει είναι πιθανόν να μην πιάσουμε το 3,5% ως πλεόνασμα, να έχουμε κάβα και ψηφισμένα μέτρα. Αυτό ζητούν. Λέει ψηφίστε τα μέτρα και αφήστε τα. Συν 3 δις και ο Θεός βοηθός. Τι να σου κάνει ο Θεός? Λοιπόν, θα βγει αυτό πέρα? Βλέπετε εσείς να τελειώνει η αξιολόγηση? Αυτή η πρόβλεψη που έκανε πριν από λίγο καιρό ο κύριος Τσίπρας, ότι με την Ανάσταση θα έχουμε και την εκτόξευση της χώρας, βλέπετε να είναι ρεαλιστική? Τι λέτε? Φαίνεται πως θα τελειώσει η αξιολόγηση, τα προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Η αιμονή ορισμένων σημαντικών παραγόντων που συμμετέχουν στο δανεισμό και στον έλεγχο που επιβάλλουν στη χώρα, όπως είναι το ΔΝΤ, η αιμονή σε ορισμένες θέσεις τέτοιου είδους, ακραίες νεοφιλελεύθερες, δεν μπορούν να περάσουν ή και αν περάσουν δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Είναι αυτονόητα καταστροφικές. Θα έλεγα ότι πίσω από αυτές τις αιμονές πρέπει να βάλουμε ορισμένα ερωτηματικά. Γιατί είναι αυτή η αιμονή σε τέτοια μέτρα τα οποία δεν... Γιατί είναι αλήθεια, τι λέτε εσείς? Εγώ... Θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι... Είναι μοχλός πίεσης για ανατροπή, γιατί πιστεύετε εσείς? Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι για αυτούς νομίζω το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι τι έχουν στο μυαλό τους σαν στρατηγική, δηλαδή, σκέψη, τι πιστεύετε η ισχυρή του χρήματος αυτή τη στιγμή.
Εγώ εκτιμώ ότι πίσω από όλα αυτά, και σε αυτό το στούντιο το έχω πει από πέρυσι τον Μάρτι και τον Απρίλιο, ναι, μπορεί να κρύβεται ένας όχι απλός ανταγωνισμός, ένας κορυφαίος ανταγωνισμός ανάμεσα στις δυνάμεις που θέλουν να κυριαρχήσουν, οι οποίες μπορεί να οδηγήσει μεταξύ, στη διάλυση. Μεταξύ Δέλτα Νιτάφ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέλτα Νιτάφ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά συγγνώμη. Εγώ τους βλέπω αγαπημένους όταν πιέζουν την Ελλάδα. Εντάξει. Να σας πω κάτι. Τους βλέπω όλους μαζί στα ίδια έδρα να πιέσουν την Ελλάδα. Δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ τους. Και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Φερόντες ήταν αγαπημένοι πολύ, αλλά έγινε πόλεμος. Εγώ μιλώ ότι μπορεί να σκεφτόνται τη διάλυση της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μπροστά μας το δημοψήφισμα για τη Μεγάλη Βρετανία, το λεγόμενο Brexit. Brexit τον Ιούνιο. Κανείς δεν ξέρει τι θα βγάλει. Mm-hmm. Και οριακό να είναι ότι παραμένουν στην Ευρώπη αυτοί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ποσοστά. Ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις που θα εμποδίσουν την έξοδο, αλλά δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά και μισό-μισό να πάει, 52-48, αυτό τραυματίζει ανεπανόρθωτα τη λογική μιας προοπτικής Ευρώπης ενοποιημένης με βάση της. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Κύριε Μανιέ, ας μείνουμε στα δικά μας. Ότι η Ευρώπη αλλάζει και αλλάζει προς το χειρότερο. Εάν αλλάζει γίνεται προς μια οντότητα με εθνικά σύνορα, όπου ο κάθε λαός κοιτάει να εξασφαλίσει τα δικά του συμφέροντα όπως τα εννοούν οι εκάστοτε ηγεσίες. Η αντίληψη του φεντεραλισμού, δηλαδή που ήθελε μια Ευρώπη ομοσπονδία λαών και κρατών, υποχωρεί. Και βλέπουμε σιγά σιγά να δημιουργούνται λογικές περιχαράκωσης σε εθνικά σύνορα και σε, αν θέλετε, εθνικές μονομανίες. Αυτή είναι η Ευρώπη. Το θέμα είναι τι κάνει η Ελλάδα, διότι, ξέρετε, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, εμένα μου αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Γενικά μου αρέσουν οι ιδεαλιστές από όλες τις παρατάξεις. Δεν μου αρέσουν οι μπακάλιδες. Αλλά, αυτή τη στιγμή μας βάζουν μπροστά ένα λογαριασμό μπακάλικου. Λοιπόν. Και μας λένε καθίστε καλά. Και ενάτε να πληρώσετε. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, και προσέξτε. Λοιπόν, τα τέρμινα τελειώνουν. Τον Ιούλιο έχουμε να καταβάλουμε δισεκατομμύρια. Και κάθε μήνα περίπου το ελληνικό δημόσιο θέλει, το έχω σημειώσει, 2,5 δισεκατομμύρια μισθούς και συντάξεις, κύριε Μανιέ. Ναι. Θα μας πάνε πάλι με την πλάτη στον τοίχο. Θα τελειώσουν τα ρευστά που έχουμε τα διαθέσιμα στα ελληνικά ταμεία και τότε θα μας βάλουν για τα καλά το μαχαίρι στο λαιμό και θα μας φίξουν το βρόγχο. Μήπως. Ξέρετε, κάποιοι πονηροί στην Αθήνα τι λένε. Μήπως ο κύριος Τσίπρας τραβάει το σκηνί, για να λέω και την άλλη πλευρά τώρα. Μήπως τραβάει το σκηνί επίτηδες για να δραματοποιήσει τα γεγονότα και να πει μπροστά στα άδεια ταμεία και στον κίνδυνο χρεοκοπίας της χώρας, θα βάλω την υπογραφή μου και σε κάποια ακόμη πιο δυνηρά μέτρα. Από ό,τι φαίνεται, δεν το τραβάει το σκηνί ο κύριος Τσίπρας. Οι άλλοι έρχονται με απαιτήσεις παράλογες και κυρίως δεν είναι ότι είναι παράλογες, ούτε είναι ότι δεν βγαίνουν. Είναι ότι είναι εκτός συμφωνίας. Η συμφωνία έλεγε άλλα πράγματα. Συμφωνίας του 15, του Ιουλίου. Ήταν μια σκληρή συμφωνία, μάλιστα, η οποία έλεγε ορισμένα πράγματα. Σκεφτείτε τώρα να κάνουμε αυτό το μπακάλικο που λέτε. Εάν είχαμε περάσει στη λογική ότι εφέτος θα είχαμε 2% πλεόνασμα, του χρόνου 3% και το 18% 4,5%, πόσο θα μας ζητούσαν, γιατί ξεχνάμε τα μέχρι χθες. Κοιτάξτε όμως κάτι. Θέλω ένα ερώτημα να σας κάνω ακόμη για να πάω στους υπολείπους κυρίους. Να πω σε κάτι που είπατε προηγουμένως. Είπατε ότι εμείς έχουμε τη μονομέρεια και δεν θέλουμε κόψιμο των δαπανών και πάμε συνέχεια σε άλλες προτάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Κόψιμο. Υπερφορολόγηση είπατε. Δεν κάνετε περιστολή των δαπανών του δημοσίου. Εάν βάλουμε κάτω τους πίνακες του φορολογικού που ακόμα δεν τους έχουμε δει επισήμως, είναι αυτά που κυκλοφορούν, θα δείτε ότι για το 80% του λαού δεν είναι υπερφορολόγηση. Είναι το ίδιο. Άρα αυτοί που διαμαρτύρονται είναι τρελοί όλοι. Όχι, καθόλου τρελοί δεν είναι. Δεν είναι τρελοί. Δεν έχουν καταλάβει πόσο τους ευεργετεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς δεν είναι ενημερωμένοι. Εντάξει τώρα. Κανείς δεν. Γιατί από πού είναι. Από πού αντλούν την ενημέρωση. Γιατρέ, ξέρεις πώς σε σέβομαι και σε αγαπώ. Όχι, εγώ σας αγαπώ, αλλά από πού αντλούν την ενημέρωση. Πέστε μου. Από τα κανάλια, από τα δελτία των 8. Καλά τώρα, εντάξει. Για να σας διαβάσω εγώ έναν πίνακα που δεν το λένε τα κανάλια των 8. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι μηχανικοί που είναι στους δρόμους, στο κίνημα της γραβάτας, που βλέπει το ασφαλιστικό να τους στραγγαλίζει το καινούριο, αν γίνει έτσι τελικά, βλέπουν το σχέδιο Κατρούγκαλου να είναι σχέδιο εξόντωσης του ελεύθερου επαγγελματία. Είναι όλοι τρελοί. Όχι, δεν είναι τρελοί. Η επιστημονική τάξη της χώρας τρελάθηκε. Αλλά κοιτάξτε κάτι.
το ποιοι είναι στους δρόμους και ποιοι. Και τώρα μιλάω στον ιστορικό πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Δεν μιλάω σε τυχαίο πρόσωπο. Όταν εμείς κάναμε τις κινητοποιήσεις για να γίνει ένα σύστημα υγείας, αυτά που ζητάγαμε ως αμοιβές ήταν για την εποχή εκείνη για τους γιατρούς. Πολύ χαμηλά λέει λοιπόν, τα πάτε. Λοιπόν, για να ανοίξουμε τη συζήτηση. Εμείς δεν αγαπητέ μπορούμε... μου γιατρέ, μισουρίστε. Κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Δεν μ' άφησατε να πω αυτό που ήθελα όμως. Ναι. Μην πάμε στους πίνακες τώρα. Όχι, δεν, θα τα κουβεντιάσουμε μετά. Θα τα πούμε λοιπόν, μετά. Όλα τα λέμε εδώ. Κόψιμο των δαπανών του δημοσίου όπως έχει φτάσει το δημόσιο με τόσες μεγάλες περικοπές στην υγεία, στην παιδεία, σημαίνει περαιτέρω απολύσεις, σημαίνει ακόμα χειρότερη υγεία και χειρότερη παιδεία. Μα τι απολύσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ διορίζει, δεν απολύει. Μα ακριβώς αυτό μας λέτε, να κάνουμε μείωση των δαπανών από πού. Από την μπορεί, υγεία. Μπορεί να μαζευτεί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Εδώ είναι μια ο διαφορά. Νίκος Ομανιός, ένα λεπτό. Ο Νίκος Ομανιός, για να πάω στους άλλους κυρίους. Ο Νίκος Ομανιός θα ψηφίσει καταρχήν τον πρώτο λογαριασμό των 5,4 δισεκατομμυρίων είναι ευρώ. Είναι ψηφισμένο αυτό. Όχι όλο, δεν είναι ψηφισμένο. Όλο είναι ψηφισμένο. Δεν είναι όλο ψηφισμένο. Μα σας παρακαλώ, είναι όλο ψηφισμένο στο το καλοκαίρι. Δεν είναι όλο, είναι αυτά που θα έρθουν τώρα. Το πλαίσιο ψηφίστηκε. Μα το πλαίσιο τα μέτρα είναι αυτά που έρχονται τώρα. Συγγνώμη. Το φορολογικό, ασφαλιστικό. Κύριε Παναγιώτοπουλε, εσεί εκτός που είστε ένας έγκλητος πολιτικός, είστε και δημοσιογράφος και νομικός. Σας λέω το εξής. Τι ήταν αυτές οι 1500 σελίδες που ψήφισαμε το καλοκαίρι. Έλεγε και γενικά τώρα και όμως, έλεγε όμως ότι θα πάρετε 1,8 από εκεί. Δύο από εκεί και έφτανε στο 5,4. Ναι. Το καινούργιο που βάζουν το παράλογο, ότι θα χρειαστούν άλλα 3,6. Κάβα. Αυτό είναι εκτός συμφωνίας. Εκτός συμφωνίας. Και δεν πρόκειται να το αποδεχτεί η κυβέρνηση. Άρα λέτε δεν επομένως, το αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Αυτά που λέμε τώρα το 5,4 είναι για την τριετία από τώρα μέχρι το, και το 18 και είναι συμφωνημένα καλώς ή κακώς. Άρα λέτε μέχρι εκεί. Όχι παραπάνω λέτε. Βέβαια. Μέχρι εκεί. Μάλιστα. Κύριε Δαβέτα. Τι γίνεται κύριε Δαβέτα. Καταρχήν το θέμα της αξιολόγησης. Θα κάθεται η αντιπολίτευση και θα βλέπει να μας φοράνε καπέλα συνέχεια ψηλά και μη ψηλά οι κυβερνώντες. Εγώ τι νομίζω, θα κάνει η αντιπολίτευση. Εγώ νομίζω ότι η αντιπολίτευση. Δηλαδή είπε η Νέα Δημοκρατία να γίνουν εκλογές, να φύγει ο Τσίπρας και τελειώσαμε. Το επαναλαμβάνει μόλις βλέπει μικρόφωνα η Νέα Δημοκρατία και είναι όλοι ευτυχισμένοι. Μα είμαστε σοβαροί. Όχι βέβαια, αυτό δεν λύνεται έτσι το θέμα και νομίζω ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν βάλει μια δικιά της ατζέντα σε θέματα εσωτερικής πραγματικότητας με βάση τα πλαίσια που υπάρχουν, δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Πρέπει να βάλει μια δικιά της ατζέντα. Σωστό αυτό που λέτε. Πρέπει να πάρει δικιά της πρωτοβουλία και δεν μιλάω δικές πρωτοβουλία με εναλλακτικές λύσεις, σε ζητήματα πολιτικής. Έτσι, από οικολογία μέχρι τα πάντα. Πρέπει να βάλει ζητήματα στο τραπέζι τα οποία αφορούν τις καθημερινότητες. Οικονομία, πολίτη. Κοινωνία. Όλα αυτά αφορούν την καθημερινότητα. Προστασία των μικρομεσαίων τάξεων. Απολύτως. Που διαλύονται, που συνθλίβονται. Δεν πρέπει να περιμένουμε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ να διαλυθεί. Και εμείς, όταν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε ότι διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα είμαστε καλοί που περιμένουμε να δούμε το πτώμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Και ελπίζω μετά το συνέδριο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, διότι την έχει ανάγκη και η Νέα Δημοκρατία και η χώρα. Ήθελα όμως να πω δύο λόγια. Αξιολόγηση. Πάνω στο θέμα της αξιολόγησης. Ναι. Εμένα η άποψή μου είναι πολύ, επειδή ζω στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, πηγαίνω έρχομαι, ότι η αξιολόγηση δεν θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει γιατί είναι μοχλός πίεσης. Και είναι μοχλός πίεσης, όχι γιατί είναι κάτι. Δεν θα τελειώσει. Όχι, δεν θα τελειώσει. Ναι, θα βαστίξει. Θα βαστίξει. Ο Σταλόπουλος είπε πως αν φτάσουμε και πατήσουμε το Μάιο και περάσουμε και το Μάιο, χαθήκαμε. Καήκαμε, είπε μάλιστα. Ο κ. Τσακαλώτος μπορεί να το είπε. Η εμπειρία λέει ότι η αξιολόγηση, και το αναλαμβάνω το χρέος που αυτό που λέω, θα τραβήξει, διότι αυτοί θέλουν να περάσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις. Μάλλον θέλουν να έχουν μονίμως το ζόρι για να περάσουν αυτό που οι ίδιοι θεωρούν μεταρρυθμίσεις. Η διαφορά δηλαδή είναι. Ποιο? Για δηλαδή παράδειγμα. Ποιο? Το επίδικο, το επίμαχο που λέμε στα νομικά, ποιο είναι τώρα? Το ασφαλιστικό. Ναι. Έτσι, τα εργασιακά. Όλα αυτά πρέπει να τα περάσουν. Και πρέπει να τα περάσουν με βάση αυτά τα οποία γίνονται στην Ευρώπη τώρα. Πρέπει να γίνουν αυτά στην Ελλάδα. Εδώ πρέπει εκεί να θα έφτανα. Τι λέει ο Δημοσθένης Δαβέτας. Εκεί θα έφτανα. Ότι αυτά τα μέτρα είναι υπερβολικά και απάνθρωπα. Η άποψή μου λέει ότι οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν, συνεχίζουν να μην γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα. Παίρνουν την Ελλάδα σαν ένα σημείο του χάρτη, βάζουν τη δικιά τους λογική, ότι όπως κάνανε αντίστοιχα σε πολλά θέματα στη Μέση Ανατολή, εξάγουν δηλαδή ένα δικό τους τρόπο σκέψης και αυτός ο τρόπος σκέψης δεν τους βγαίνει. Γιατί ο κόσμος δεν είναι έτοιμος να ακολουθήσει αυτή τη μορφή ανταγωνιστικότητας που οι ίδιοι βάζουν. Εάν λοιπόν δεν καταλάβουν οι Ευρωπαίοι. Γιατί δεν τα λένε πολύ στη Νέα Δημοκρατία αυτά που λέτε. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέτε. Αλλά γιατί δεν τα λένε πολύ στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, αν τα λέγανε κι άλλοι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ήταν η διαφορά στις δημοσκοπήσεις τρεις μονάδες. Γιατί οι τρεις μονάδες και 3,5 που εμφανίζει η διαφορά η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, προηγούμενη η Νέα Δημοκρατία, είναι τίποτα. Είναι σταγόνα στον ωκεανό.
με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η κυβέρνηση, έπρεπε 13 και 23 μονάδες να είναι η διαφορά με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ. Μα αλλά δεν τα λέει αυτά η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν τα λέει αυτά. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μην βολεύεται μόνο. Έρχομαι τώρα. Ανεβαίνετε, το ξέρω. Να μην βολεύεται μόνο η Νέα Δημοκρατία να έχει ακροατήρια στην Κηφισιά και στο Ψυχικό. Να ξέρει να απευθύνεται και στο Περιστέρι, κύριε Δαβέτα. Εγώ συμφωνώ και βλέπετε ότι αυτό είναι ο λόγος. Και στο Γάλλιο να απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Εγώ συμφωνώ όπου απόλυτα. Σάρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές. Και κάτι σημαίνει αυτό. Εγώ θα σας πω κάτι. Ήμουνα τώρα, ήρθα πριν σε από αυτή την εκπομπή λέμε αλήθειες, πικρές, προς κάθε κατεύθυνση. Κύριε Παναγιώτοπουλε, ήμουνα στη Γερμανία. Ήμουνα καλεσμένο στο Ντίζελντορφ για μια σειρά από πολιτιστικές δράσεις. Ήμουνα καλεσμένο από τη γερμανική πλευρά. Έγινε πολλή συζήτηση. Πάνω στη συζήτηση, όλοι μου είπαν. Δηλαδή το γενικότερο κλίμα που εισέπραξα εκεί είναι ότι θα πρέπει η Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική. Και τους λέω, τι εννοείται πιο ανταγωνιστική? Εδώ πάμε για μεγαλύτερη εξαθλίωση. Πιο ανταγωνιστική τι σημαίνει δηλαδή? Να βγάλει και τα ρούχα του που έχει από πάνω. Ευρώ. Λοιπόν, πού να την πάμε, 50 ευρώ. Με το μυαλό των Ευρωπαίων πώς που έχουν μια οικονομία δηλαδή της αγοράς η οποία στηρίζεται στη λογική της, αυτή της ανταγωνιστικής. Σε λίγο θα ζητάνε από τους συνταξιούχους να πληρώσουν αντί να παίρνουν συνταξιούχους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Θα πρέπει να πούμε και στους Ευρωπαίους. Να καταλάβουν. Θα πρέπει να καταλάβουν λίγο και την οτροπία του Έλληνα. Δεν είναι μόνο ένας κοινωνικός χώρος η Ελλάδα. Υπάρχει και μια αντίληψη πολιτισμική. Υπάρχει ένας τρόπος σκέψης. Υπάρχει μια ψυχολογία. Αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο. Επίσης, κάτι άλλο που ήθελα να πω. Απ' την άλλη, όμως, και αυτό αφορά όλους μας και πριν από όλα εμένα, και η πολιτική τάξη, κύριε Δαβέτα, εδώ και πολλά χρόνια που κυβερνάει, θα έπρεπε να έχει προχωρήσει εγκαίρως σε μεταρρυθμίσεις, σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι, οι οποίες δεν έγιναν. Και αυτό αφορά. Και εμένα. Και το άρθρο που έγραψα την προηγούμενη Πέμπτη μιλούσα για πολιτικό λόγο και λόγο πολιτών. Έτσι. Και πάνω σε αυτό είδα ότι τεράστια διαφορά μιλήσατε για Ιονέσκο. Τώρα, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα, θα περιμένει έτσι? Φύγετε, κατεβείτε. Όχι, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να περιμένουμε το συνέδριο. Ξέρετε τι ωραίο σύνθημα είναι, βολεύει. Κρύβεσαι από πίσω. Σου λέει ο Μανιός κάτι, φύγε Μανιέ. Σου ξαναλέει πάλι, κατέβα Μανιέ από την εξουσία. Ιστορικά δεν αποδίδει. Ξαναλέει πάλι, αυτό τώρα ιστορικά όμως δεν αποδίδει. Δεν αποδίδει ιστορικά. Και πρέπει η Νέα Δημοκρατία ακριβώς μετά το συνέδριο να εκμεταλλευτεί την ιστορική ευκαιρία. Την ιστορική ευκαιρία για να μπορέσει να μπει μπροστά. Εγώ έχω καλή θετική ενέργεια πιστεύοντας ότι μετά το συνέδριο θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Θα μιλήσουμε μετά για το συνέδριο και για την ΟΝΕΔ. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι. Τριμώχνουμε του κυβερνητικού, του τριμώχνουμε όλου στην εκπομπή αυτή. Ωραία. Να πω κάτι πάνω στο θέμα των τυχών και των συνόρων. Προσέξτε, μία νέα. Δεν τίποτα γι' αυτό. Γιατί όχι, θα επανέλθουμε στο δεύτερο. Πάνω στην Ευρώπη ήθελα να πω. Θα μιλήσουμε. Okay. Θα πούμε χοντρά πράγματα εδώ. Εδώ θα πούμε χοντρά πράγματα. Θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη στρέφεται προς την άκρα συντηρητική δεξιά. Εκεί ήθελα να σε επίπεδο νοοτροπιών και ιδεών. Ανεξαρτήτως το τι ψηφίζει. Ο καθημερινός Ευρωπαίος στρέφεται προς την άκρα δεξιά. Και θα πρέπει να αντιληφθούμε που πάει η κατάσταση για να δούμε πώς θα συγκρατήσουμε την Ευρώπη να εξακολουθήσει να είναι συνεπής στις θεμελιακές της ανθρωπιστικές, ουμανιστικές αξίες. Αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα. Όχι να κάνουμε αναλύσεις στις τηλεοράσεις ενώ το πρόβλημα έξω να καλπάζει, γιατί τότε θα μείνουμε μεταξύ μας. Έτσι, σαλόν λιτερέρ, φιλολογικό σαλόνι. Σαλόνι, ναι. Γιατί στην Αρκαδία μιλάμε καλά γαλλικά στα κατσικοχώρια από τα οποία κατάγομαι. Λοιπόν, φιλολογικό σαλόνι και έξω τα προβλήματα του κόσμου θα καλπάζουν και εμείς θα είμαστε στον κοσμάκο μας. Πάω στον κύριο Ρώση. Μία φράση. Ναι, υπάρχουν μειώσεις πια επισήμως πάνω σε αυτά τα οποία δίνουν, δηλαδή στη βοήθεια που δίναν προς τον κόσμο, ψηφίστηκαν το προηγούμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, μειώσεις. Άρα λοιπόν τώρα ο άνεργος έχει πολύ λιγότερα χρήματα, οι δε συμβάσεις περνάνε από αορίστου διαρκείας σε μεγάλη πλειοψηφία σε ορισμένης διαρκείας. Αυτές είναι αλλαγές όχι φιλελεύθερων, αλλά αλλαγές της κυβέρνησης Ολάντ. Μάλιστα. Κύριε Ρώση, τι γίνεται? Το κάθε κόμμα απολαμβάνει τη δική του πολιτική αυτοικανοποίηση. Η Νέα Δημοκρατία λέει τι καλά, τρεις μονάδες είμαστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει πάλι καλά, αντέχουμε αφού μας περνάει μόνο τρεις μονάδες η Νέα Δημοκρατία, όλοι ευχαριστημένοι. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη λέει κοίτα, στο 6 φτάσαμε. Δεν φτάσαμε 6. Παραπάνω? Παραπάνω φτάσαμε. Στο 8 φτάσαμε. Και παραπάνω φτάσαμε. Και παραπάνω φτάσαμε. Δεν θα μείνουμε στη δημοσιογραφία. Και όλοι είμαστε ικανοποιημένοι. Εντάξει, και ο ελληνικός λαός βυθίζεται στα προβλήματά του. Βυθίζεται στην απόγνωση. Το ΦΠΑ πάει στα ύψη. Έτσι. Και είμαστε μια χαρά. Εμείς ουδέποτε Έλληνες απελπισμένοι, Ελληνίδες απελπισμένες, πρόσφυγες απελπισμένοι, παράνομοι μετανάστες απελπισμένοι, εγκλωβισμένοι όλοι στην ίδια χώρα. Ωραία λοιπόν. Λοιπόν, εμείς δεν είπαμε σε καμία στιγμή ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την όλη κατάσταση.
Ίσα-ίσα εμείς ήμασταν αυτοί που βγήκαμε μπροστά με την πρόεδρό μας. Την αξιολόγηση τι θα γίνει, τι βλέπετε? Εγώ νομίζω δεν θα κλείσει αξιολόγηση. Και την προηγούμενη πριν 15 μέρες, όχι. Νομίζω δεν θα κλείσει αξιολόγηση. Και τι θα γίνει, θα χρεοκοπήσει η χώρα? Τον Ιούλιο έχουμε κάποια δις να πληρώσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Τι θα κάνουμε? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι αν δεν μπούμε σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανασυγκρότησης και μια αποτελεσματική διακυβέρνηση των καταστάσεων αυτών με μια κυβέρνηση εθνικής ενότητος, δηλαδή να καθίσουμε όπως είμαστε εκεί πέντε εδώ μαζί μας. Τον Υπουργό, ποιον, τον κύριο Τσίπρα, ποιον λέτε εσείς? Κοιτάξτε, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, πιστεύω το πρώτο βήμα θα είναι να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτή την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Το ποιος θα ηγηθεί, πιστεύω ότι θα είναι το momentum εκείνο κρίση, το οποίο θα το δείξει. Το κρίση, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας. Συγγνώμη, κύριε Μανιέ. Καλά. Εντάξει. Κύριε Μανιέ, το κύριο Στουρνάρα κάλεσε ο κύριος Τσακαλώτος 3 το πρωί. Συγγνώμη. Έβγαλε τις πιτζάμες και έβαλε τη γραβάτα στο Χίλτον για να βοηθήσει, γιατρέ μου. Το μόνο σίγουρο είναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν διαπραγματεύεται ο κύριος Τσίπρας, κάθε φορά που πάει για διαπραγμάτευση ανεβαίνουν και 3 δις. Ανεβαίνει το κόστος της ανεβαίνει χώρας. Ανεβαίνει το κόστος της διαπραγμάτευσης. Του λογαριασμού. Το παλεύει. Το παλεύει. Δεν ξέρω τώρα πώς το παλεύει, αλλά κάθε φορά ανεβαίνει και το κόστος 3 δις. Δηλαδή πρέπει να σταματήσει να διαπραγματεύεται. Κάτι δεν κάνει σωστά. Άρα. Το πρέπει να το δούμε. Άρα. Έτσι. Λοιπόν. Εσείς δεν λέτε να φύγει ο κύριος Τσίπρας, πώς λέει η Νέα Δημοκρατία. Λέει εκλογές, να φύγει τώρα ο κύριος Τσίπρας, καταστρέφει. Καταρχήν εκλογές. Εσείς λέτε να κάνουμε κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή δεν είχε ζητήσει εκλογές και ένα μήνα μετά ζήτησε εκλογές. Mm-hmm. Όπως για να λέμε και τα σέκα-σέκα και τις σκάφη-σκάφη, έτσι. Ένα μήνα μετά ζητούσε εκλογές. Και τώρα πήγε σε ένα συνέδριο, στο οποίο τρεις μέρες πριν χαιρέτησε το συνέδριο και πέντε μέρες μετά τη διαγράφει. Οπότε υπάρχει σοβαρότατο. Θα το συζητήσουμε αυτό στο δεύτερο γύρο. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε. Κατά συνέπεια. Εμείς επιμένουμε στην αρχική μας τοποθέτηση της Προέδρου. Που λέγαμε ενότητα και ανανέωση. Mm. Δηλαδή, πρέπει να δούμε τι δυναμικό έχει αυτή η χώρα από επιστήμονες, από ανθρώπους, από το παραγωγικό μας μοντέλο, ανθρώπους που μπορούν να βγουν μπροστά και να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Η κατάσταση δεν αντιμετωπίζεται ούτε από τα πάνελ των τηλεοράσεων, ούτε με διαπραγματεύσεις της πλάκας. Είναι στοχευμένες. Πρέπει να δούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι expert πάνω σε αυτό που κάνουν, οικονομολόγους, νομικούς, πολιτικούς. Και να πάμε με μια dream team, με μια σοβαρή κυβέρνηση, να βάλουμε τα πράγματα όλα κάτω. Καρχήν να κάνουμε ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα. Εμείς έχουμε πρόγραμμα. Πού πάσχει η κυβέρνηση? Ποια είναι η παθογένεια? Ούτε δεν έχει πρόγραμμα. Δεν έχει πρόγραμμα. Δεν διαπραγματεύεται. Διαπραγματεύεται με λανθασμένο τρόπο. Ψάχνει. Είναι πολύ αριστεροί. Γίνανε αριστεροί γερμανοτσολιάδες. Δεν γίνανε. Συνέχεια. Τι έχει γίνει τελικά? Ψάχνει συμβρέχεια. Κάποιος τη φταίει συνέχεια. Τώρα τη φταίει το δούνο του. Είναι ανίκανη, δηλαδή. Τι είναι? Εγώ πιστεύω ναι, ότι είναι ανίκανη. Είναι ανίκανη. Είναι ανίκανη. Το έχω δηλώσει. Μα είναι ανίκανη η κυβέρνηση, πρέπει να φύγει. Βέβαια. Γιατί αυτό λέει. Δεν καταλάβατε όμω. Δεν σημαίνει ότι μια κυβέρνηση επειδή είναι ανίκανη δεν έχει και στελέχη. Συγγνώμη, κύριε Μανιέ. Αν είναι ανίκανη, πρέπει να φύγει. Όχι να του κάνετε πολιτικού συνεταίρου να κυβερνήσετε. Δεν είπαμε να γίνουμε πολιτικοί συνεταίροι. Αλλά όταν είμαστε πέντε άνθρωποι εδώ πέρα, όπως είπατε και εσείς, που ερχόμαστε από πέντε διαφορετικούς χώρους, έχουμε πέντε διαφορετικές απόψεις, στις οποίες μπορούμε να βρούμε τα κοινά μας προβλήματα μέσα από ένα κοινό διάβλο επικοινωνίας, να πούμε ότι ελάτε εδώ να δείτε, εμείς οι πέντε. Αποφασίσαμε ότι για να πάει μπροστά το Contra Channel πρέπει να κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Λέτε, η σύνθεση, θα αποδειχθεί ακούγεται θεραπευτική. Σωστά. Και για τα παθολογικά ευρήματα να τελειώνει αυτό του καθενός. Να τελειώνει. Πάνω... Πιστεύετε δηλαδή και ότι για τις αρρώστιες του κάθε χρόνου. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μανιό. 8 δις θα τα ψηφίσετε αύριο το πρωί? Όχι. Λοιπόν, όχι, το κρατάω αυτό που λέτε. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Επειδή μου αρέσει ο τρόπος που μιλάτε, να σας ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά το λέω αυτό. Εάν πούμε ότι έχουμε πέντε διαφορετικές απόψεις, να κάτσουμε να συζητήσουμε, αυτό το καταλαβαίνω. Είναι αρχή της δημοκρατίας, έτσι. Ναι, προφανώς και αυτό το καταλαβαίνω κιόλας. Ναι. Εάν πείτε όμως ότι από τους πέντε ο κύριος Παναγιωτόπουλος ή ο κύριος Μανιός ή οποιοδήποτε είναι άχρηστος, δεν έχει νόημα να συστάσουμε άχρηστος. Να σας απαντήσω. Ναι, προφανώς γι' αυτό. Εμείς λοιπόν είμαστε, όπως είπα και στην άνθρωποι της αγοράς, όταν κάνουμε ένα διοικητικό συμβούλιο και πέντε διευθυντές δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, ο πρόεδρος τους ξυλώνει και φέρνει άλλους, τους στέλνει σπίτι τους. Όταν δεν φέρεις αποτέλεσμα, σε μια διαπραγμάτευση. Δηλαδή, να σου καταλάβετε, όταν πήγα εγώ να διαπραγματευτώ τα δάνεια. Θα κάνει ένα σχηματισμό, κύριο Τσίπρας. Το αφεντικό. Την αξιολόγηση περιμένει. Όταν πας να διαπραγματευτεί τα δάνεια μια εταιρεία σε μια τράπεζα, εγώ ξέρω εταιρείες αυτή τη στιγμή που πάνε 1,5 μήνα. Τα αφεντικό ξέρετε. Πάνε και ξεβρακώνονται. Ξέρετε ποιο είναι το αφεντικό που θα απολύσει τους υπαλλήλους?
Ο κ. Τσίπρας. Όχι. Ποιος? Ο λαός είναι. Καλά, μέχρι τις εκλογές. Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει μέχρι τις εκλογές. Άρα θέλετε εκλογές. Θα μας μείνει η χώρα στα χέρια. Εμείς είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Θα μου δώσετε, κύριε Στρατούλη, με την άδειά σας, κύριε Υπουργέ, θα μου δώσετε 3 λεπτά, γιατί θέλω να σας ακούσω και να σας ακούσει και το ακροατήριό μας ολοκληρωμένα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί η ροή όντως με μαλώνει και έχει και δίκιο, και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, στα βαθιά νερά. Κλείνει η αξιολόγηση, δεν κλείνει η αξιολόγηση? Μήπως στείνει δραματοποιημένο σκηνικό όπως στα μέσα του 2015 ο κύριος Τσίπρας, για να μπορέσει να βάλει τις δύσκολες και κοστοβόρες πολιτικά υπογραφές του σε νέα οδυνηρά μέτρα? Ή συμβαίνει κάτι άλλο που πρέπει να το καταλάβουμε, και επιπλέον τι γίνεται στην Ιδωμένη, τι θα γίνει με το προσφυγικό λάθρο μεταναστευτικό τις αμέσως επόμενες εβδομάδες? Καθώς η Ιδωμένη, και όχι μόνο η Ιδωμένη, μετατρέπεται σε μια υγειονομική βόμβα. Σε λίγο.